Η αλήθεια είναι ότι δεν βγήκαν τυχαία και στα καλά καθούμενα οι μελισσοκόμοι στους δρόμους. Είχαν κινητοποιήσει σε αρκετές πόλεις της χώρας και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν να κάνουν μαζική παρουσία και στο κέντρο της Αθήνας, όμως την ματέωσαν εξαιτίας του προδιαγραμμένου εγκλήματος στα Τέμπη και τους βγάζουν τα προβλήματα που το τελευταίο διάστημα έχουν οξυνθεί παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις που έχουν δοθεί κατά καιρούς. Το κόστος παραγωγής είναι στα ύψη. Η αύξηση της τιμής των καυσίμων που χρησιμοποιούν για να μετακινούνται και να επισκέπτονται τα μελίσια τους σε συνδυασμό με τις χαμηλές εξευθελιστικές τιμές που διαμορφώνουν οι έμποροι διακινητές ροκανίζουν το εισόδημα των παραγωγών και απειλούν στην κυριολεξία την επιβίωσή τους. Ελλειπείς επίσης είναι οι έλεγχοι για τις ελληνοποιήσεις, γιατί η νοθεία στο μέλι υπάρχει, ενισχύεται και το αποτέλεσμα είναι οι έμποροι εισαγωγής να διακινούν ανεξέλεκτα εισαγόμενο μέλι ως ελληνικό, ενώ η κυβέρνηση επιπλέον, αντί να πάρει μέτρα, προωθεί τη χορήγηση του ελληνικού σρήματος και το δίνει στους εμπόρους και όχι στους μελισσοκόμους. Ακόμα υπάρχει μια υπουργική απόφαση που έχει περάσει προηγούμενη κυβέρνηση για τη διάθεση του μελιού από τους ίδιους τους παραγωγούς που τους περιορίζει τους μικρούς μόνο στην περιφέρειά τους. Αυτό είναι άδικο. Θα πρέπει να πάρετε μέτρα να το αλλάξετε. Και οξυμένο είναι και το πρόβλημα των ζημιών από φυσικές καταστροφές, κυρίως από δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες των τελευταίων ετών, τη στιγμή που ο ΕΛΓΑ δεν εξασφαλίζει την πλήρη αποζημίωση 100% της ζημιάς, ούτε και την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Επίσης, αυτό που υπάρχει είναι ότι δεν υπάρχει κρατική μέρημνα για την πρόληψη και αντιμετώπιση επιπτώσεων από διάφορες ασθένειες και κυρίως από δηλητηριάσεις, όπως τις ονομάζουν, δηλαδή ψεκασμούς γεωργών με φάρμακα που σκοτώνουν τα μελισσοσμήνη και αυτό είναι ένα ζήτημα. Το λέω γιατί ζητάμε να καλυφθούν οι απώλειες εισοδήματος των μελισσοκόμων, να μειωθεί το κόστος παραγωγής με αφορολογεί το πετρέλαιο, κίνηση μελισσοκομικών οχημάτων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, φτηνά μελισσοκομικά εφόδια, άρση των πρακτικών ανεφάρμοστων διατάξεων σχετικά με την τοποθέτηση των κυψελών στα δάση κλπ. Και να εξασφαλίσουν τιμές που να επιτρέπουν την επιβίωσή τους, δηλαδή να μειωθεί η ψαλίδα ανάμεσα στην τιμή που αγοράζουν οι έμποροι, οι διακινητές, με τη λιανική στα σούπερ μάρκετ. Και να διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό καθεστώς για τους μελισσοκόμους. Τελειώνω. Με την άρση από τους περιορισμούς, αλλά και κυρίως την ένταση, τον ελέγχο για νοθείες ελληνοποιήσεις και τη χορήγηση ελληνικού σήματος αποκλειστικά στους ίδιους τους παραγωγούς. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε, γιατί από την ερώτησή σας φαίνεται ότι έχουμε κοινή προσέγγιση στα προβλήματα της μελισσοκομείας και σε ένδειξη εκτίμησης αυτής της κοινής προσέγγισης επέλεξα, αντί να έχει βγει ήδη ανακοίνωση, γιατί ήταν ηλυμένη η απόφαση από την προηγούμενη Παρασκευή, επέλεξα να ανακοινώσω εδώ, στη Βουλή, απαντώντας την ερώτησή σας, τα μέτρα για την ενίσχυση των μελισσοκόμων. Δεν ήταν εύκολο, γιατί δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία από την Ομοσπονδία. Εργάστηκαν, και αυτή ήταν η αιτία της καθυστέρησης, γιατί η απόφαση ήταν ηλυμένη, το παλεύω, κυρία συνάδελφε, μήνες τώρα και είμαι σε διαρκή επικοινωνία, συνεννόηση με την Ομοσπονδία των Μελισσοκόμων. Δεν υπήρχαν στοιχεία. Έβαλα τις υπηρεσίες του Υπουργείου να συνταχθεί ο φάκελος
Και έτσι τώρα είμαι σε θέση να σας ανακοινώσω τις ενισχύσεις των μελισσοκόμων λόγω των επιπτώσεων της κρίσης στην Ουκρανία, όπου στις ενισχύσεις αυτές για πρώτη φορά ενισχύονται και οι μη κατεπάγγελμα μελισσοκόμοι. Οι μη κατεπάγγελμα θα πάρουν το 50% της ενίσχυσης των κατεπάγγελμα μελισσοκόμων. Λοιπόν, προβλέπεται η ενίσχυση όλων των μελισσοκόμων που κατέχουν από 110 κυψέλες και άνω. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 12 εκατομμύρια ευρώ, είναι 8 ευρώ ανά κυψέλη. Και επειδή είναι πολύ ευρύ το φάσμα των προβλημάτων της μελισσοκομείας και είναι πολλά που πρέπει να μας απασχολήσουν και πολλά που παλεύουμε να διορθώσουμε, τώρα ο χρόνος δεν επαρκεί, αλλά επειδή το μεγάλο ζήτημα είναι η πάταξη των ελληνοποιήσεων και της νοθείας. Εκεί πέρα δημιουργήσαμε, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία των Μελισσοκόμων, αλλά και με επιστημονικούς φορείς, έναν μηχανισμό ελέγχου. Συνοπτικά θα σας πω, έχουμε το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρό, επιτέλους έγινε πράξη, έχουμε την Ατομική Ψηφιακή Μελισσοκομική Ταυτότητα, έτσι φτάνουμε και έχουμε και την ψηφιακή πλατφόρμα e-Honey για την αποτύπωση της αλυσίδας παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης μελιού και την αποτύπωση του ισοζυγίου μελιού. Έχουμε μια πλήρη ψηφιοποίηση του κλάδου της μελισσοκομείας. Τώρα, για να μην, επειδή ο χρόνος δεν επαρκεί, αυτό που θέλω να σας πω είναι τώρα πια είμαστε σε θέση να ξέρουμε πόσοι είναι οι μελισσοκόμοι και πόσο μέλι μπορεί να παράγει ο καθένας. Και ολοκληρώνοντας και το μητρό των τυποποιητών, θα μπορούμε να ελέγχουμε, να εχνηλατούμε την πορεία του μελιού από την κυψέλη μέχρι το ράφι στον καταναλωτή. Έτσι, ο κάθε τυποποιητής θα πρέπει να παρουσιάζει στοιχεία. Είσαι ο χι τυποποιητής. Λες ότι πουλάς, διαθέτεις 100 τόνους μέλι. Από ποιους μελισσοκόμους το πήρες. Μέσω του Μητρώου ελέγχουμε πόσες κυψέλες έχει αυτός ο μελισσοκόμος. Μπορεί να έχει διαθέσει, να έχει παράξει μια τέτοια ποσότητα μελιού, όπως δηλώνει ο τυποποιητής. Και επίσης να σας... και βοηθάει και η ψηφιακή πλατφόρμα σε αυτό. Έχουμε στην μεθαύριο μια ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο με την συμμετοχή της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων, επιστημονικών φορέων, των τυποποιητών, των υπηρεσιακών παραγόντων, για να σφίξουμε το πλαίσιο με στόχο την πάταξη των ελληνοποιήσεων, των κρουσμάτων νοθείας και την καθιέρωση του ελληνικού σήματος για το μέλι, που δεν θα το δίνουν οι έμποροι, κυρία συνάδελφοι, θα το δίνουν οι ίδιοι μελισσοκόμοι και θα τους δώσουμε όλα τα όπλα για να μπορούν να κατοχυρώσουν ελληνικότητα του μελιού. Περισσότερα στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο. Κύριε Υπουργέ, είναι θετικό ότι συζητάτε τα προβλήματα και τα αναγνωρίζετε. Όμως θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό αν είχαμε πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις για αυτά που βάζουν και καίγονται. Δίνεται 12 εκατομμύρια σε όλους τους μελισσοκόμους που από ό,τι εκτιμάται αναλογεί σε 8 ευρώ ανά κυψέλη. Οι απώλειες είναι πολλαπλάσιες, είναι ψίχουλα. Σας το λέω, είναι τουλάχιστον το διπλάσιο ποσό. Έπρεπε για να νιώσουν μια ανακούφιση, μια βοήθεια. Το ελληνικό, δεύτερον, το ελληνικό σήμα. Το ελληνικό σήμα, να μας πείτε λεπτομέρειες, γιατί πράγματι δεν μπορεί να το έχει ο έμπορας. Εντάξει, είναι άδικο, είναι παράλογο. Και εντάξει, είναι αλλά συγκεκριμένα πώς. Γιατί δεν μπορεί να μένουμε στα λόγια. Οι ελληνοποιήσεις. Κοιτάξτε, να σας πω, οι ελληνοποιήσεις ουσιαστικά δυσφημούν το ελληνικό μέλι και γι' αυτό θέλει προστασία. Και το λέω γιατί οι στοιχεία υπάρχουν από τη Eurostat. Το 10% των μελισσοσμηνών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από την Ελλάδα, όπως και το 7% της παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό. Το λέω γιατί δεν αρκούν οι πλατφόρμες οι ψηφιακές. Εμείς ζητάμε να μας πείτε συγκεκριμένα πώς θα προστατεύεται ο καταναλωτής και ο μελισσοκόμος, γιατί όταν το κέρδος έχει σαν στόχαστρο ο έμπορας μέσα από τις νοθείες, εγκλήματα θα γίνονται όπως και αυτών των τεμπών. Αλλά εδώ χρειάζεται προσωπικό. Ποιοι είναι οι ελεκτικοί οργανισμοί? Εδώ μπορεί να φτιάξετε ηλεκτρονικές πλατφόρμες και να ψηφιοποιήσετε ορισμένα πράγματα, αλλά θέλει και προσωπικό να ελέγχει ακόμα και στα ράφια. Τώρα, δεν μας απαντήσατε για τις αποζημιώσεις των ΕΛΓΑ, γιατί αυτές που δίνονται δεν έχουν καμία σχέση με το πραγματικό κόστος, ούτε καν το πλησιάζουν. Και το λέω γιατί ειδικά από τις πλημμύρες, ας πούμε στην Εύβοια που είναι η περιοχή σας και τα ξέρετε καλά, είχαμε επί δύο συνεχείς χρονιές πλημμύρες και καταστραφήκανε μελισσοκόμοι, δεν πήρανε τίποτε. Και ακόμα κρατική στήριξη για ασθένειες αλλά και δηλητηριάσεις. Εμείς περιμένουμε ενημέρωση πιο ειδικά και απαντήσεις με την δευτερολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, κύριε Υπουργέ. Επειδή πραγματικά, κύριε συνάδελφε, έχει γίνει πολλή δουλειά, δεν επαρκεί ο χρόνος, αλλά θα προσπαθήσω συνοπτικά. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε. Το ελληνικό σήμα θα το παίρνουν οι παραγωγοί. Θα το μεταβιβάζουν στον έμπορο μαζί με τα παραστατικά. Είναι ένα διπλό πλέγμα ελέγχου. Το ένα είναι το ηλεκτρονικό, το ισοζύγιο του μελιού. Για πρώτη φορά, κυρία συνάδελφε, ξέρουμε πώς είναι οι μελισσοκόμοι, πόσες κυψέλες έχουν, πόσο μέλι μπορούν να παράξουν και μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία του μελιού. Και επίσης, γιατί συνεργαζόμαστε και με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, οι έλεγχοι γίνονται από κοινά κλιμάκια, είναι με δύο τρόπους, είναι και η αγορανομική έλεγχη. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, απαξιώνεται το ελληνικό μέλι με τα φαινόμενα νοθείας και παράνομων ελληνοποιήσεων. Φτάνουν στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ, μέλια σε τιμές που είναι αδύνατον να έχουν παραχθεί στην Ελλάδα. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι οι μελισσοκόμοι δεν παίρνουν την τιμή που θα μπορούσαν να πάρουν. Η νοθεία και οι ελληνοποιήσεις ρίχνουν την τιμή του ελληνικού μελιού. Με αυτά τα μέτρα που έχουμε δρομολογήσει και που εφαρμόζονται, θα μπορέσει να ξαναπάρει η αξία το ελληνικό μέλι, να μην πουλιέται στις τιμές που πουλιέται σήμερα λόγω αυτών των αρνητικών φαινομένων και να πάρει ο μελισσοκόμος μια πολύ καλύτερη τιμή που θα εξασφαλίζει την επιβίωσή του. Όχι μόνο την επιβίωσή του, αλλά και την ανάπτυξή του. Συνοπτικά τώρα, απλώς να σας πω, έτσι, από τα λεφτά που έχουν διατεθεί, δεν είναι μόνο αυτά τα 12 εκατομμύρια, είναι τώρα, είναι μια ανάσα. Είναι μια ανάσα επιβίωσης. Από εκεί και πέρα είναι πολλά άλλα που γίνονται. Θέλω να σας πω ότι με το Τριετές Εθνικό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2022 ήταν 12 εκατομμύρια και πάνω ανά έτος. Έχουμε την ΚΑΠ, το στρατηγικό σχέδιο. Έχουμε τη βιολογική μελισσοκομεία που για πρώτη φορά εντάχθηκε και είχαμε μεγάλη συμμετοχή. Είναι τόσο μεγάλη συμμετοχή που πρέπει να επανασχεδιάσουμε το μηχανισμό ελέγχου. Πολλαπλασιάστηκαν οι βιολογικοί μελισσοκόμοι. Τώρα, για τις αποζημιώσεις, τι να πρωτοπώ. Λοιπόν, από τις φυσικές καταστροφές στη μελισσοκομεία έχουν ενταχθεί στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ νοσήματα όπως η συψυγωνία, η νοζεμίαση, όταν έχουμε φαινόμενα εξασθένησης του μελισσοσμήνου σε βαθμό μη βιώσιμο. Ο ΕΛΓΑ στα μελισσοσμήνη αποζημιώνει με 70 ευρώ το σμήνος. Έχουμε την ενίσχυση των μελισσοκόμων του Αιγαίου με 11 ευρώ ανακυψέλη,
και σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ είναι μία σειρά από μέτρα και που τα εξελίσσουμε, αλλά ο απότερος στόχος, θέλω να σας διαβεβαιώσω, είναι η καθιέρωση του ελληνικού σήματος στο μέλι με τρόπο αδιαμφισβήτητο. Με το ελληνικό σήμα, σας το ξαναλέω, το παίρνουν η παραγωγή. Η παραγωγή με παραστατικά θα το μεταβιβάζουμε στους εμπόρους και έτσι θα μπορέσουμε να αναδείξουμε την αξία του ελληνικού μελιού. Και μία τελευταία μεθαύριο έχουμε σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συν την Γενική Γραμματεία Εμπορίου, για να το κάνουμε στεγανό, να μην έχει κανένα παραθυράκι το σύστημα αυτό. Θα είναι κάτι το οποίο γίνεται, ρωτήστε την Ομοσπονδία των Μελισσοκόμων πόσο συχνά είναι στο γραφείο μου. Συνεργαζόμαστε στενά γιατί πιστεύουμε στην αξία του ελληνικού μελιού. Και κάτι άλλο, κάναμε και το Επιστημονικό Συμβούλιο για το μέλι, το Εθνικό Επιστημονικό Συμβούλιο, με κορυφαίους επιστήμονες από όλα, από το Αριστοτέλειο, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, για να αναδείξουμε τις μοναδικές ιδιότητες του ελληνικού μελιού, γιατί οι Νεοζηλανδοί έχουν κάνει καριέρα και μπράβο τους με ένα τύπο μελιού, το μανούκα, το οποίο το πουλάνε χρυσό γιατί αναδείξανε μία αντιοξειδωτική του ιδιότητα. Εμείς έχουμε μία πλειάδα μελιών, θυμαρίσιο, λανιδιάς, πευκόμελο, που το καθένα έχει δικές του μοναδικές ιδιότητες. Λοιπόν, το Εθνικό Συμβούλιο για το Μέλι έχει αναλάβει να αναδείξει σε κάθε είδος μελιού ποιες είναι αυτές οι μοναδικές ιδιότητες και παράλληλα, γιατί δεν πιστεύουμε μόνο στους αγορανομικούς ελέγχους, μόνο στο ισοζύγιο του μελιού, αλλά θα κάνουν και ένα πρωτόκολλο αναλύσεων για κάθε τύπου μελιού που θα αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας ποιο μέλι είναι ελληνικό, θυμαρίσιο, ποιες εξετάσεις πρέπει να περνάει, ποιες αναλύσεις πρέπει να περνάει. Αντίστοιχα για όλα τα βασικά είδη μελιού, το πευκόμελο, απορίκι, βελανιδιά, όλα. Είναι πολλή η δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά έχει γίνει σημαντική δουλειά. Και σας λέω, το πιο απλό. Τώρα, για αυτές τις αποζημιώσεις που σας είπα, στην αρχή δεν ήξερε ούτε η Ομοσπονδία να μας δώσει τα στοιχεία. Τα καθίσαμε και τώρα, για πρώτη φορά, ξέρουμε πώς είναι οι κατεπάγγελμα μελισσοκόμοι, πώς είναι οι μη κατεπάγγελμα, πόσες κυψέλες έχουνε. Έχουμε μία σαφή εικόνα της ελληνικής μελισσοκομείας και σε ανοιχτό, όχι διάλογο, στενή συνεργασία, κυρίως με τους μελισσοκόμους, να είστε σίγουροι ότι θα βρούμε τις βέλτιστες λύσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα που ορθώς αναφέρατε. Ευχαριστώ πολύ.